περασμένη Τρίτη, στις 29 του μήνα, κάναμε την πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, Τέρμα, Άβαξ κτλ. Μια προκαταρκτική συζήτηση έγινε με βάση ακριβώς αυτά τα ζητήματα, το μεροκάματο, τις αυξήσεις, όλα αυτά βεβαίως θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Θα εξαρτηθεί φυσικά η εξέλιξη αυτής της κουβέντας από την πίεση τη δικιά μας και την επιτυχία της σημερινής απεργίας που στα μεγάλα εργοτάξια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η πίεση πρέπει να αυξηθεί. Να το πούμε πιο απλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες δισεκατομμύρια έργα απλωμένα και αυτά που σχεδιάζουν το επόμενο διάστημα. Τα έργα τους δεν θα γίνουν τζάμπα. Το τζάμπα τελείωσε. Αυτή είναι η γραμμή που περάσαμε σαν Ομοσπονδία στην συνάντηση. Εμείς λοιπόν λέμε συνάδελφοι ότι με 6 τριετίες κλιμακωτά το μεροκάματο θα πρέπει να φτάσει στα επίπεδα του 2009, δηλαδή στα 85 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακολουθεί και το ανάλογο ένσημο. Σημαίνει, συνάδελφοι, ότι ο οικοδόμος θα εξαργυρώνει το δωρόσιμο, θυμάστε οι παλιότεροι, με 25 ευρώ και όχι με 6 και με 7 που είναι τώρα. Και να μην ακούμε τα παραμύθια που λένε ότι κοστίζει το ένσημο, άρα ανεβαίνει το κόστος, άρα θα πέσει η δουλειά. Δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 5% της κατασκευής η ασφάλεια των οικοδόμων, συνάδελφοι. Αυτό να το έχουμε καθαρό εμείς και να μην τσιμπάμε σε αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν θα τα επιβάλλουμε. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Γιατί τα έργα τους δεν μπορεί κανείς να τα φτιάξει εκτός από μας. Αυτό λοιπόν να το έχουμε καλά κρατημένο για τα υπεραγνώστων ένσημα. Τι είπε ο Τσακλόγλου? Ξανά είπε μια ψευτιά. Την οποία βεβαίως έκανε και το λάθος ότι την ομολόγησε. Είπε ότι το προηγούμενο διάστημα επιβάλαμε πρόστιμα περίπου 900.000 ευρώ, λέει, για αυθαίρετες κατασκευές. Ωραία, πού πήγαν τα ένσημα αυτά? Τα λεφτά τα πήραν, όπως έχουν πάρει και τα 246 εκατομμύρια το προηγούμενο διάστημα. Πού πήγανε τα ένσημα? Εμείς αυτό λέμε. Τα πήρατε, καλά κάνατε και τα πήρατε. Αλλά τα ένσημα πρέπει να ονομαστικοποιηθούν. Πίσω από τα λεφτά υπάρχουν ένσημα, τα οποία πρέπει να αποδοθούν στους οικοδόμους, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν, να βγουν σε σύνταξη, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια με την κρίση που έχουν αυτή την ευθύνη δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι λόγω της ανέργειας. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να αποδοθούν και να αποδοθούν εδώ και τώρα, είναι σημαντικά μας, δουλεμένα, πληρωμένα. Τελεία και παύλα. Σε αυτό δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν πρέπει όμως να αφαιρούμαστε και από ένα πολύ πιο σοβαρό ζήτημα, συνάδελφοι. Είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους. Μην περιμένει κανείς να ακούσει κάποια στιγμή από τα κανάλια ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι χωμένη στον πόλεμο με χίλιους δυο τρόπους, συνάδελφοι. Κάθε μέρα τη φρεγάτα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα την πληρώνουμε 500.000 ευρώ. Είναι 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας. Άρα δεν υπερασπίζεται την Ελλάδα, υπερασπίζεται αλλωνών συμφέροντα, τα συμφέροντα των εφοπλιστών για να περνάνε τα καράβια τους και φυσικά στηρίζει τον πόλεμο του Ισραήλ. Τι δουλειά έχουν οι Patriot που είναι πληρωμένοι από τον ελληνικό λαό στη Σαουδική Αραβία? Υπερασπίζονται στη Σαουδική Αραβία τα συμφέροντα της Ελλάδας? Τα 7 δισεκατομμύρια που δαπανίσαν για πολεμικούς εξοπλισμούς φέτος υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδας? Ή είναι για να πετάνε τα F-16 και τα F-35 στις χώρες των Βαλκανίων και με προοπτική να πάνε και στις χώρες της Βαλτικής? Γιατί, συνάδελφοι, γιατί η ελληνική αστική τάξη, το κεφάλαιο της Ελλάδας, προσδοκάει κέρδη, προσδοκάει ωφέλη από το πιάτσικο σε βάρος των λαών? Ήδη ο Μητσοτάκης το ανακοίνωσε ότι έκανε την πρώτη κουβέντα με τον Ζελένσκι για την ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Δηλαδή πάνω από τα πτώματα οι μεγάλες εταιρείες θα κονομάνε. Όπως θα κονομάνε και εταιρείες της ενέργειας, όπως θα κονομάνε και εφοπλιστές,
όπως τα ακολουθάνε συνολικά η αστική τάξη της χώρας μας. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Εμείς λοιπόν συνάδελφοι και ιδιαίτερα ο κλάδος ο δικός μας έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη. Γιατί οι μισοί συνάδελφοί μας είναι Αλβανοί. Πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να κατανοηθεί ο χαρακτήρας του πολέμου, ο υπεριαλιστικός. Πρέπει να κατανοηθεί ότι εμείς που σήμερα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, είτε Έλληνες είτε Αλβανοί, που σήμερα μας κλέβουν το ένσημο, που σήμερα μας κόβουν το μεροκάματο, που σήμερα κρεμοτσακιζόμαστε μαζί και χάνουμε τη ζωή μας, τα για πια 25 συνάδελφοι φέτος μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί, έχουμε τα ίδια συμφέροντα και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Η μοναδική σημαία από την οποία μπαίνουμε κάτω όλοι μαζί είναι η σημαία των δικών μας συμφερόντων και όχι σημαίες της αστικής τάξης της κάθε χώρας που για λογαριασμό τους, για τα κέντρη τους, για τα συμφέροντά τους δημιουργούν και κάνουν πολέμους. Δεν θα αρχίσουμε λοιπόν το αίμα μας για αυτούς. Τελειώνοντας, συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας την απεργία στις 20 του μήνα. Πανελλαδική, πανεργατική απεργία. Ενάντια στην ακρίβεια, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα προστασίας της εργατικής λαϊκής οικογένειας συνολικά, για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολέμους. Θα είμαστε εδώ. Θα δώσουμε τη μάχη να είναι κι άλλοι συνάδελφοι στην απεργία στις 20 μήνα. Θα δώσουμε το δικό μας μήνυμα στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Δεν υποστέλουμε τη σημαία του αγώνα, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει με βάση την εποχή που ζούμε. Δεν θα ζήσουμε εδώ δεκαετίες πίσω. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια. Δεν θα μείνουμε, θα επανέλθουμε αναλόγως το τι θα πούνε στις συναντήσεις το επόμενο διάστημα, αλλά ένα να έχουμε σίγουρο, ότι τα έργα τους τζάμπα δεν θα γίνουν. Για να γίνουν τα έργα τους πρέπει οι οικοδόμοι να πληρωθούν.